Δύο είναι τα θέματα. Το πρώτο είναι ο ευνηδιασμός στον οποίο δεχθήκαμε. Ήταν πολίτες στο Δήμο Δέλτα και θεωρώ απαράδεκτη την ενέργεια αυτή φορέων να εισβάλλουν με πειρατική μορφή για να δημιουργήσουν έργα σε μια περιοχή στην οποία μην το γνωρίζει ο Δήμος. Δεν ήμουνα στους αποδέκτες του δελτίου που στείλανε. Το πληροφορήθηκα εγώ από το διαδίκτυο και από κατοίκους οι οποίοι δικαίως διαμαρτύρονταν, διότι ξαφνικά έκλεισε η είσοδος της Χαλάστρας με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, να μην υπάρχει καλή οδοσήμαση για να τους κατευθύνουν στην άλλη διαδρομή της παλιάς επαρχιακής οδού Σύνδου Χαλάστρας. Οπότε να αναγκάζονται οι συμπολίτες μας και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να πηγαίνουν μέχρι τα διόδια Μαλγάρου και μετά να κάνουν αναστροφή για να γυρνούν πίσω. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο μας ευνηδίασε. Αλλά δεν είναι η ουσία του θέματος αυτή εδώ. Η ουσία του θέματος είναι η εγκατάσταση των πλευρικών διοδίων, που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν στην πράξη οι κάτοικοι της περιοχής, κύριε Ιωαννίδη? Ακούστε να σας πω. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε το 2018, γιατί η απόφαση πάθηκε τότε. Τώρα υλοποιείται. Σε όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μια πιθανή εκδοχή και μια ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση των πλευρικών διοδιών. Εκτιμώ ότι υπάρχουν πρωτεύουσες νομών όπου εκεί πέρα αντί να εγκατασταθούν πλευρικά διόδια δεν έχει γίνει τίποτα και εγκαθίσταται σε μια αγροτική περιοχή παραγωγική η οποία έχει χαμηλό εισόδημα και πάντα όλα αυτά συμβαίνουν στη δυτική πλευρά που όπως καταλαβαίνετε είμαστε η περιοχή την οποία υποδεχόμαστε όλες τις αντιδράσεις και όλες τις ανεπιθύμητες δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το εισόδημα των κατοίκων με μια παραπάνω εισφορά, η οποία θα είναι όμως πολλαπλή, γιατί οι κάτοικοι της περιοχής αυτής χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη κυκλοφοριακή οδό καθημερινά μία και δύο φορές. Υπάρχει το απαράδεκτο ότι σε μία απόσταση πολύ κοντινή υπάρχουν και τα σταθερά διόδια Μαλγάρων.